να κατανοεί ότι αυτή είναι η θέση που μεσοπρόθεσμα μας βγάζει από αυτό το πρόβλημα, είναι φυλάσσουμε τα σύνορα τα χερσαία, άρα με τον κόσμο αυτή τη στιγμή στον Εύρο για παράδειγμα, ναι, λέμε ότι φυλάσσουμε αποτελεσματικά τα σύνορα, βεβαίως. Ταυτοχρόνως προχωρούμε σε αποσυμφόρηση των νησιών, άρα οι νησιώτες έχουν να κερδίσουν από αυτό. Ομοιόμορφη κατανομή στη χώρα μας. Θυμηθείτε ότι όταν είχε γίνει το 2016 αυτή, τους πρώτους 1-2 μήνες, τι αντιδράσεις υπήρχαν σε διάφορες πόλεις. Εγώ κατάγομαι από τη Βέρεια και τότε υπήρχαν πολύ μεγάλες αντιδράσεις τους πρώτους 1-2 μήνες και συνέχεια δεν υπάρχει καμία αντίδραση. Υπήρξε μια ομαλή μετάβαση των λίγων προσφύγων που υπήρχαν σε κάθε περιοχή και στη ζωή των πόλεων αυτών. Το τρίτο και το τέταρτο, βέβαια, και το σημαντικότερο είναι ότι υπάρχει μια διεκδίκηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μια καθαρή θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε σχέση με την Τουρκία, τότε και από αυτό θα κερδίσουμε όλοι μαζί, διότι θα επιληθεί το πρόβλημα. Δεν πιστεύω ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων δεν θέλει και να επιληθεί το πρόβλημα για τους Έλληνες, ουσιαστικά να υπάρχει αποσυμφόρηση, αλλά και οι πρόσφυγες. Δεν νομίζω ότι θέλει η πλειοψηφία, κύριε Μελιγκόνη, να βλέπει έγκυους γυναίκες να τις πνίγουμε στη θάλασσα. Δεν πιστεύω ότι αυτό που είδαμε από ορισμένες μειοψηφικές ομάδες στα νησιά αφορά την πλειοψηφία των νησιωτών ή την πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών. Δεν την αφορά, γι' αυτό θεωρώ ότι η θέση δική μας μπορεί να γίνει πραγματικά πλειοψηφική, μια προοδευτική πολιτική και στο προσφυγικό. Αποτελεί μια θέση ευθύνης η οποία οφείλουμε να την κάνουμε και πλειοψηφική στην ελληνική κοινωνία. Ας ελπίσουμε να μην αφορά την πλειοψηφία λοιπόν όλα αυτά που μας περιγράψατε. Κύριε Θογαρόπουλο, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, δείτε αμέσως με